Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σε όλες και όλους. Από ό,τι καταλαβαίνω, το εισφράτε και εσείς από τον κόσμο για τις παροχές που δίνει ο Πρωθυπουργός. Τι να κάνω, δεν το έπεισα. Αντιλαμβάνεστε και εσείς την ικανοποίηση του κόσμου για τις παροχές, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Διαπιστώνετε ότι είναι συγκρατημένος ο κόσμος? Ποια είναι η αντίδραση που εσείς εισπράτετε από τον κόσμο όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, μια προσπάθεια να κατανοήσει ο καθένας στην περίπτωση του τις διευκολύνσεις και πώς ταιριάζουν στην οικογένειά του. Mm-hmm. Νομίζω ότι ναι, είναι θετικό. Δεν είναι μόνο οι διευκολύνσεις, αν μου επιτρέπετε, είναι το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται πως αλλάζουμε, γυρνάμε σελίδα, επιδιώκουμε να βγούμε από την κρίση του κορονοϊού. Mm-hmm. Και ταυτοχρόνως δεν έχουμε ξεχάσει δυστυχώς ότι πάνω που βγαίναμε από την άλλη κρίση, τη μεγάλη, τη δεκαετή, ναι, ήρθε η κρίση του κορονοϊού να σκοτώσει δουλειές, να σκοτώσει ευκαιρίες και κυρίως να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε αυτό που είχε γεννηθεί, και το είδαμε πολύ καλά στις εκλογές, ναι, του 19, ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στην επόμενη μέρα. Επιφυλακτικότητα εσείς δεν εισπράτετε από τον κόσμο, αυτό που είπατε, μια και είπατε για εμπιστοσύνη. Γιατί για να προσθέσω, ναι, σε αυτό που λέει η Ειρήνη Γκέλη, ότι εμείς βλέπουμε και καταγράφεται και δημοσκοπικά και στην συνέντευξη και στην δημοσκόπηση που έκανε εδώ σε Θεσσαλονίκη τα παραπολιτικά που κάνανε μέσω του GPO, καταγράφεται ένα μάγκωμα, μια δυσπιστία γενικότερη, υπό την έννοια πια, υπό την έννοια ότι δεν ξέρει ο κόσμος, μοιάζει να μην μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος ακόμα πώς αυτή η ανάπτυξη που ακούει με την φοβερή αναθεώρηση και σπάνια αναθεώρηση προς τα πάνω, θα γίνει κοινό κτήμα. Ναι, λογικό είναι. Αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν μιλάνε απευθείας στη ζωή του καθενός, αλλά αφορούν όλους μας, γιατί είναι αυτό που λέμε η πίτα, ναι, από την οποία όλοι σερβιριζόμαστε. Αλλά την οποία όλοι μαζί δημιουργούμε, έτσι, γιατί, ναι, πρώτα τη δημιουργείς και μετά δεν βλέπεις πώς θα την καταναλώσεις. Το αντιλαμβάνομαι αυτό είναι ένα βασικό θέμα που έχουν όλοι οι οικονομολόγοι, ξέρετε, είναι, ναι, πάντοτε λένε, ναι, αυτά όλα. Ίσως είναι λίγο κομμουνιστικό τώρα αυτό που θα πω, αλλά είναι ένα ερώτημα του κατά πόσον όλοι αυτοί που δημιουργούν την πίτα συμμετέχουν και στο τραπέζι μετά. Σωστά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζεις είτε με παρεμβάσεις εκεί που πρέπει να γίνονται, mm-hmm, είτε το αντιμετωπίζεις πάντως στη διάρκεια ενός μακρού χρόνου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι μας ενδιαφέρει από αυτό το. Εμένα η δική μου πρόβλεψη ήταν εδώ και 2 εβδομάδες, 3, ότι, mm-hmm, θα πάει πολύ καλύτερα το ΑΕΠ από ό,τι ήταν η εκτίμηση εκείνη τη στιγμή, την οποία, ναι, την είπε και ο Πρωθυπουργός, ναι, το 5,9%. Τώρα είδα ότι και η Moody's λέει το ίδιο. Η Moody's λέει ακόμα παραπάνω, 8, ναι, κάτι. Και εμένα η πρόβλεψή μου ήταν γύρω στο 8 ότι θα πάμε τελικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό τι είναι τώρα? Αυτό σημαίνει ότι σβήνουμε τη ζημιά που μας έκανε ο κορονοϊός. Ναι. Τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτό? Ότι θα σβήσουμε αυτή τη ζημιά πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε. Και ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, που σημαίνει ότι πρώτον οι παρεμβάσεις που έγιναν, mm-hmm, που έτσι τις έχουμε υπολογίσει, ότι οι παρεμβάσεις, mm-hmm, ήταν αξίας, αν υπολογίσουμε την αξία τους, δηλαδή γύρω στα 43 δισεκατομμύρια έχουμε φτάσει, mm-hmm, ότι οι παρεμβάσεις αυτές πιάσαν τόπο. Λογικό είναι. Εγώ, mm-hmm, περίμενα θα πιάσουν τόπο, διότι όταν ρίχνουν 43 δισεκατομμύρια στην οικονομία, προφανώς θα αντιδράσει θετικά, δεν μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά. Άρα αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι θα γίνει γρήγορα. Ναι. Και αυτό η Ελλάδα φαίνεται ότι το έχει πετύχει, και μεταξύ των κρατών που όλα προσπαθούν να επιστρέψουν σε αυτό που λέμε κανονικότητα, φαίνεται ότι καταγράφουμε μια καλή επίδοση. Λέτε δηλαδή ότι φτάνουμε γρηγορότερα ουσιαστικά στις αρχές του 2020, εκεί που πήγαινε δειλά-δειλά να κουνηθεί η οικονομία και μας βρήκε ο κορονοϊός. Ναι. Εκεί επιστρέφουμε σε πρώτη φάση. Ναι, σβήνουμε αυτή τη ζημιά, mm-hmm, αλλά το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι ενώ όσο έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο χωρίς τεράστιες ζημιές, αφήνω στην άκρη τώρα το θέμα της υγείας που είχαμε, mm-hmm, δυστυχώς, και συνεχίζουμε να έχουμε το πρόβλημα των, ναι, συνανθρώπων μας που χάνονται από το COVID. Αλλά εδώ όμως υπάρχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφορετικό.
υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο τώρα εκδηλώνεται πολύ γρήγορα για νέες δουλειές, για επιχειρηματικές αποφάσεις, για όλα αυτά. Εδώ είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Πρέπει να μπει όλη η κοινωνία σε αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι κάποιοι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό που έρχεται, που πιστεύω ότι θα είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη δραστηριότητα, οι ευκαιρίες, και κάποιοι να μείνουν έξω από... Αυτό δεν εξαρτάται όμως και από την εξειδίκευση των πολιτικών, της εφαρμοσμένης πολιτικής που θα ασκήσει η κυβέρνηση. Μπράβο. Ας πούμε, κάποια από τα μέτρα, όπως η ενίσχυση των φοιτητών που θα πάνε να σπουδάσουν σε άλλη πόλη από την πόλη της κατοικίας τους, των γονέων τους, η ενίσχυσή τους που το κοροϊδεύει ο κ. Τσακαλώτος, και γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει σε αυτό, το κάνουμε πλάκα πλέον, δεν κάνουν πολιτική, κάνουν πλάκα οι άνθρωποι. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντική. Αν το δείτε δηλαδή ως αναλογία στο εισόδημα ή επαρισκευτός τα χρήματα που διαθέτουν οι φοιτητές για να ζήσουν, που τους δίνει η οικογένειά τους, που μπορεί να τους δώσει, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και απορώ πώς μπαίνουν στη διαδικασία να το κοροϊδέψουν ότι είναι ψίχουλα ή οτιδήποτε άλλο. Ή αν δείτε το ότι οι γονικές παροχές, οι οποίες τώρα είχαν καθυστερήσει για πολλούς λόγους και έχουν σωρευτεί, το γεγονός ότι δίνεται μια δυνατότητα να ξεπεράσουμε το παλιό αφορολόγητο, γιατί υπήρχε ένα αφορολόγητο, και το ουσιαστικά το τετραπλασιάζουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δίνει μια διέξοδο στις οικογένειες να κάνει τώρα να τακτοποιήσει τα οικονομικά της, να τακτοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, να μην νιώθει αυτό το βάρος και αυτό το εμπόδιο. Αυτά δημιουργούν μια ψυχολογία ότι, OK, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, αλλά τώρα είναι η ώρα να τις ξεπεράσουμε. Είναι η ώρα να πάμε μπροστά. Και αυτό είναι που θέλει και η κυβέρνηση να δημιουργήσει. Ένα θα σας έλεγα, συνέστημα αυτοπεποίθησης και ένα συνέστημα ότι, OK, έχουμε ακόμη προβλήματα μπροστά μας λόγω κορονοϊού, αλλά πρέπει να κάνουμε focus, να πάμε να δούμε ποιο είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να μπούμε ξανά σε μια προσπάθεια να πετύχουμε το καλύτερο. Και αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Άρα όλα αυτά τα μέτρα από διαφορετικό, έτσι θα έλεγα κάθε φορά, από διαφορετική γωνία, οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δημιουργούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι που μας χρειάζεται. Μάλιστα. Αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης το εισπράτετε, φαντάζομαι, εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και... αυτό. Ναι. Μα είναι χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε που μακρηγορώ, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι εγώ ρωτώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βρισκόμαστε, στην Βουλή, λέω, πείτε μου ένα μέτρο το οποίο δεν σας αρέσει, ας πούμε, δεν θα θέλατε να υπάρχει ή το θεωρείτε ότι είναι κόντρα σε αυτά που μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή να πάρει και κόντρα στους πολλούς. Δεν υπάρχει ένα, δεν το ονοματίζουν. Κάνουν παρατηρήσεις ή κριτική, αλλά δεν το ονοματίζουν. Τι σας λένε ότι όλα αυτό, είναι καλά, αλλά... Τι σας λένε, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τους συναδέλφους σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ όσους βγάζουμε γκρινιάζουν. Αυτό που είπατε, μία γκρίνια είναι, αλλά δεν υπάρχει, ούτε προτείνω, ας πούμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οι προτάσεις είναι δυστυχώς... Προτείνουν το περισσότερο. Δηλαδή, δίνετε εσείς 5, έπρεπε να δώσετε 10. Ναι. Αυτό το κάνανε, αν θυμάστε, στη διάρκεια των προηγουμένων αρκετών μηνών, αυτό κάνανε. Αλλά τώρα δεν κάνουν ούτε αυτό. Λένε απλώς ότι όλα αυτά είναι λίγα ή ότι είναι άνευ σημασίας ή ότι έτσι κι αλλιώς θα τα έδινε το κράτος. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα, θα έλεγα, μια δυνατότητα παρέμβασης στο να βοηθήσει στην κοινωνία να βγει από την πανδημία και από τις δυσκολίες της. Έχει δημιουργήσει δυνατότητες που δεν τις είχαμε πριν. Η Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί σήμερα και δανείζεται χρήματα που μας διευκολύνει αυτό πάρα πολύ. Με έναν τρόπο όχι απλώς φτηνό και εύκολο, αλλά με έναν τρόπο που αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές, στον κόσμο όλο. Άρα αυτό δεν το είχαμε. Είναι ένα ατού, το οποίο που ταυτοχρόνως είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Γίνεται κριτική ότι το παρακάνουμε. Ο κ. Δραγασάκης είπε ότι θέτουμε σε κίνδυνο και ότι θα πληρώνουν οι επόμενες γενιές. Ναι. Πράγματα ανυπόστατα μεταξύ μας. Ούτε υπάρχει ένα επιχείρημα που να το υποστηρίζει. Άρα νομίζω ότι καλώς αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή πολύ προσεκτική, θα έλεγα, τοποθέτηση όλων των χρημάτων που διαθέτει το κράτος εκεί που υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη.
Όλοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Mm-hmm. Όλα τα μέτρα, κύριε Παπαδημητρίου, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είστε και ένας έμπειρος δημοσιογράφος και ρεπόρτερ. Ναι, δόξα τω Θεώ, έχω δει πάρα πολλά. Ναι. Έτσι, και τώρα έχετε και μια επιπλέον ιδιότητα του βουλευτή. Και μιας και μου είπατε ότι μιλάτε και με συναδέλφους σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά θεωρείτε ότι είναι έτοιμοι να πάνε σε εκλογές την επόμενη μέρα? Δηλαδή πιστεύουν πραγματικά ότι θα κερδίσουν την επόμενη? Μπορεί να τους ακούει λίγο διστακτικούς. Και αν εσείς βλέπετε κιόλας λιγάκι τώρα, οι εκλογές. Θα κάνει ο Παπαδημητρίου ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Για είναι, για, ενδιαφέρον. Γιατί, ναι. Θα σας πω τι έχω διαπιστώσει εγώ από αυτές τις συζητήσεις. Υπήρξε μια εφορία πάνω στις τάχτες, στην πλευρά της αντιπολιτεύσεως. Δηλαδή, επειδή ζήσαμε αυτή την τραγωδία των πυρκαγιών, πάνω εκεί φτιάχτηκε μια εφορία ότι ο Μητσοτάκης πέφτει. Ναι. Και επομένως αυτό είναι συσπηρωτικό για μια παράταξη η οποία δεν έχει προτείνει στη διάρκεια αυτών των πολλών μηνών κάτι θετικό. Ήταν συνεχώς το όχι, συνεχώς θα κάνω μια φασαρία εδώ, μια φασαρία παρακάτω. Ναι. Νομίζω ότι αυτό τους δημιούργησε μια εφορία, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο, ότι θα γίνουν οι εκλογές. Και μετά πέσανε απότομα στην πραγματικότητα. Ναι, όμως όταν τους έλεγες ότι βρε παιδιά και να γίνουν οι εκλογές, τι περιμένετε? Περιμένετε να τις κερδίσετε, να βγείτε δηλαδή πρώτο κόμμα? Και ας πάμε σε μια απλοποίηση. Ότι κερδίζει τις εκλογές αυτός που είναι το πρώτο κόμμα. Ναι. Αφήστε τώρα τις αυτοδυναμίες και όλα αυτά. Είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Ποιος θα βγει πρώτος? Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται από πουθενά στην κοινωνία, και οι δημοσκοπήσεις αυτή τη δουλειά κάνουν. Μετρήσεις πολιτικής έρευνας είναι, μετρήσεις κοινής νόμης. Κανείς, ακόμη και σε παρέες να συζητήσετε, δεν το δείχνει. Έτσι. Άρα, σε τι ελπίζετε? Ελπίζετε απλώς ότι θα βγουν έτσι τα αποτελέσματα από τις κάλπες, που δεν θα μπορεί να φτιαχτεί κυβέρνηση. Ναι. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ούτε έχω ακούσει κάποια άλλη βερσιόν, κάτι διαφορετικό. Ναι. Άρα, και όταν αυτό θα είναι ενός μήνα ιστορία, θα είναι αυτό μετά, γιατί θα πάμε σε δεύτερες. Εγώ θα σας πω το εξής. Πείτε λοιπόν ότι πηγαίναμε σε δεύτερες, διότι και από εκεί πάλι δεν προκύπτει αυτοδυναμία. Ναι. Έτσι. Ναι. Ας πάρω αυτό που δεν υπάρχει, αλλά ας το πάρω γιατί είναι καλό να εξετάζουμε και αυτά. Ναι. Τι θα προκύψει από αυτό? Μία πολιτική αναστάτωση. Στην οποία πώς απαντάει η αντιπολίτευση, τι θα κάνει δηλαδή σε αυτή την περίσταση, έτσι, γιατί αυτό ελπίζει να συμβεί. Ναι. Να έρθουν έτσι τα αποτελέσματα από κάποιες κάλπες που θα στηθούν σε κάποιους μήνες, που θα είναι ακυβέρνητη η χώρα. Γιατί να το ελπίζεις, γιατί να το θέλεις? Αυτό θα είναι κάτι τρελό για τη χώρα, κάτι που θα μας ρίξει πίσω, και αυτή τη φορά θα την πατήσουμε χοντροειδέστερα από ό,τι την είχαμε πατήσει τις προηγούμενες φορές. Άρα αυτό είναι ήδη καταστροφικό για τη χώρα και είναι τρελό να το ελπίζει μια παράταξη, κάποιος που θέλει να κυβερνήσει. Ακόμη χειρότερο είναι το άλλο. Είναι ότι λένε πολύ συχνά πολλοί συνάδελφοι, λένε ότι okay, μπορεί να μην βγούμε πρώτο κόμμα εμείς, αλλά επειδή δεν θα είστε ούτε εσείς με αυτοδυναμία, τι θα γίνει? Θα πάμε να κυβερνήσουμε με κάποιους άλλους, και εννοούν βεβαίως το Κινάλ και το Πασόκ, και ουσιαστικά ενώ θα είστε πρώτη πολιτική δύναμη, δεν θα κυβερνάτε εσείς, θα κυβερνάμε εμείς. Και αυτό είναι ένα σενάριο πολιτικής αναταραχής. Η χώρα αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσιλωθεί στο να πάμε μπροστά για τους επόμενους 18 μήνες, αλλά θα σας έλεγα τουλάχιστον για τους επόμενους 12, χρειάζεται σκληρή δουλειά και προσήλωση. Το κράτος, η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις, να πέσουμε με τα μούτρα στη δουλειά. Το να καθόμαστε τώρα να συζητάμε πολιτικά σενάρια και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, τα οποία όλα αυτά που συζητιόνται οδηγούν σε μια αποσταθεροποίηση της χώρας, είναι τραγικό και είναι, εγώ για το επόμενο είναι ερώτημα, εντελώς αντιπαραγωγικό. Ναι, για το επόμενο ερώτημα θα ξεκινήσω από τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Και τι εννοώ? Ορμόμενος από την αντίφαση που παρατηρείται στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μία πλευρά να λέει ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης είναι μέτρα για τους λίγους, για τους πλούσιους, για την ελίτ, για τους κολλητούς, για ό,τι δεν ξέρω. Και από τώρα, ίσα-ίσα, οι εύποροι και οι πλούσιοι είναι εντελώς έξω. Και από, την άλλη, λέω ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι λέω ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Δύο πράγματα εντελώς αντιφατικά, διότι αν θες να κάνεις παροχές προεκλογικού χαρακτήρα, τις κάνεις για πολλούς, δεν τις κάνεις για λίγους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό σωστά το επισημαίνετε. Αν ήταν σωστό το πρώτο, δεν θα ήταν σωστό το δεύτερο. Μπράβο. Ένα από τα δύο πρέπει να ισχύει. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Ή κάνεις παροχολογία για πολλούς. Δεν ισχύει το ένα το άλλο. Ναι. Ή κάνεις παροχολογία για πολλούς και πας για εκλογές, ή κάνεις παροχολογία για λίγους και κάθεσαι στα αυγά σου. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μπακαλίστηκα ίσως, αλλά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν,
Ωστόσο, αυτό το ίδιο, αυτή η ίδια αντίφαση δεν είναι και ένας για το πώς θα εισπραχθεί τελικά από τον κόσμο. Δεν έχει και μια αντίστροφη ανάγνωση, ενδεχομένως προβληματική για την κυβέρνηση και υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι αν εμπεδοθεί στον κόσμο ότι ο Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να κάνει εκλογές σύντομα και πάει για το 2023, ενδεχομένως να επανεξετάσει τις παροχές υπό το πρίσμα της κριτικής της αντιπολίτευσης. Να δει μήπως τελικά δεν είναι για τους πολλούς αυτά, αφού δεν έχουν προεκλογικό χαρακτήρα τα μέτρα. Μήπως δεν είναι για τους πολλούς αυτά τα μέτρα και μήπως στην υλοποίησή τους τελικά εξειδικεύονται για λίγο μικρότερες ομάδες. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης και που είναι, θα σας έλεγα, μία μανία του, είναι ότι πού έχουμε περιθώρια, πού υπάρχουν δυνατότητες και κυρίως πού υπάρχουν ανάγκες. Και θέλει, αυτό ζητάει πάντοτε από τους υπουργούς και στις συζητήσεις που κάνει και με άλλους ανθρώπους και με βουλευτές, και είναι πού έχω ένα παράθυρο ευκαιρίας να βοηθήσω μια ομάδα, ναι, να διευκολύνω μια κατάσταση. Και τι χρήματα έχω στη διάθεσή μου ή τι χρήματα θα μπορούσα να διαθέσω και να είμαι και ασφαλής, έτσι να μην δημιουργήσω ένα πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτό που πάω να λύσω, και να είναι τα οικονομικά μου ως κράτος δηλαδή, ναι, να είναι ισορροπημένα. Εδώ μην ξεχνάτε ότι είμαστε ακόμη σε έναν έλεγχο πάρα πάρα πολύ αυστηρό, αυτό το λεγόμενο επιτήρηση. Κάθε τρεις μήνες βγαίνει ένα report, βγαίνει μια έκθεση, η οποία μας λέει και ελέγχει τι κάνουμε. Όλες οι εκθέσεις που έχουν βγει τους τρεις μήνες ανατρίμηνο είναι όλες επιβεβαιωτικές ότι κρατάμε τα δημοσιονομικά σε τάξη. Άρα αυτό που δεν μπορεί να διαβάσει η αντιπολίτευση, δεν διαβάζει σωστά το Μητσοτάκη κατά τη γνώμη μου. Ο Μητσοτάκης κάνει αυτό που λέμε το καθημερινό management. Ναι. Την καθημερινή τέτοια. Τι μπορώ να κάνω τώρα, αυτό, να το κάνω. Τι μπορώ να κάνω αύριο, εκείνο, να γίνει. Φέρε μια λύση για αυτό το πρόβλημα, φέρε μια λύση για το άλλο πρόβλημα. Δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή και δεν το έκανε καθόλου από τότε που κυβερνά. Να δει ότι τι θα κάνω εγώ για να φτιάξω το προφίλ μου, ναι, ή για να δημιουργήσω κατάσταση εκλογικά πρόσφορη σε μένα. Δεν είναι αυτό, και τα μέτρα δεν είναι τέτοια. Και δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα. Δείτε, ας πούμε, την επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε στην πανδημία. Είχαμε πει ότι ήδη το 30% το είπαμε γρήγορα, μετά πήγαμε στο 50%, ότι δεν θα επιστραφεί. Τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν στο 75%. Γιατί υπάρχει δυνατότητα. Ναι. Βέβαια, επικοινωνιακές κουαντρίλιες και μικρές ανακολουθίες υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, επικοινωνή καντρίλια, τι θεωρώ επικοινωνιακή καντρίλια. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά έξυπνα στημένη η ομιλία του Μητσοτάκη, στημένη, δομημένη, διατοπιμένη, ναι, με τη λογική του λογογράφου μιλάω τώρα, έτσι, ενός λογογράφου. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικά διατυπωμένη η ομιλία του Μητσοτάκη, είτε την έγραψε ο ίδιος είτε βοήθησε κάποιος άλλος, διότι η πρώτη εντύπωση, ας πούμε, από την εξαγγελία του προγράμματος για τους νέους, η πρώτη εντύπωση που πέρασε εκείνη την ώρα διάχυτη από τους τηλεοπτικούς δέκτες στον κόσμο, μπέρδεψε και πάρα πολλούς έμπειρους δημοσιογράφους στην αρχή, είναι πως πρόκειται για 1.200 ευρώ το μήνα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ενώ στην πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ δεν το κατάλαβα έτσι, γιατί ναι, δεν καλά, θα μπορούσε ποτέ να είναι κάτι τέτοιο. Εσείς είστε και οικονομολόγος, δεν είστε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Μα νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχει έννοια αυτό. Αυτό είναι σαν να πληρώνεις. Ναι. Σωστό. Αλλά η πρώτη εντύπωση που δημιουργήθηκε σε πάρα πολύ κόσμο ήταν αυτή. Δεν ήταν πως είναι 100 ευρώ. Το έχουμε, έτσι, το λέτε, ένα, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Μια πρώτη εντύπωση. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει και η απουσία κάποιων πραγμάτων που τα περίμενε η αγορά. Παράδειγμα, το τέλος επιτιδεύματος ή την περαιτέρω κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης. Έχετε δίκιο, και γι' αυτό δεν αναφέρθηκα τυχαία στο ότι είμαστε ακόμη υπό επιτήρηση και ορισμένα πράγματα που θα θεωρούνται ότι δημιουργούν ένα πρόβλημα στις δημοσιονομικές ισορροπίες, άρα και στην ικανότητα της χώρας να δανείζεται φτηνά, πάμφτηνα, όπως έχουμε πει. Ορισμένα τέτοια ζητήματα αφέθηκαν για την επόμενη φάση. Γιατί υπάρχει μια επόμενη φάση, είναι ο προϋπολογισμός. Μέχρι τότε θα έχουμε δει καλύτερα και το προς τα που πηγαίνει το ΑΕΠ. Αν, ας πούμε, θα επιβεβαιωθεί μια πρόβλεψη σαν για αυτή που έκανα εγώ το 8%, παρόλο ότι το αν έγινε ή όχι θα το ξέρουμε Μάρτιο, τον επόμενο. Αλλά θα ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία και σίγουρα θα ξέρουμε τι έχει μπει στα ταμεία του κράτους. Άρα υπάρχει ένα επόμενο βήμα,
που είναι ο προϋπολογισμός και λίγο πριν το προϋπολογισμό θα ανακοινωθούν και άλλα πράγματα, θα έχει πολύ μαλλί να ξάσει η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Αν περιοριστεί, εγώ εντάξει, η δουλειά τους θα τη βρουν μόνοι τους πώς θα την κάνουν, αλλά αν περιορίζεται στα συνθήματα και τη χώρα δεν βοηθάει, ούτε τον εαυτό της όμως βοηθά, θα είναι συνεχώς στην αναπαραγωγή, αναμάσιμα των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων. Δικιά τους δουλειά, το επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Αλλά θα έχουν ακόμη να δούνε πολλά. Δηλαδή θα έχουν κάτι εκεί στα μέσα Νοέμβρη. Μάλιστα. Θα έχουν κάτι το Δεκέμβρη. Ναι. Και θα έχουν και αργότερα, γιατί θα πηγαίνει έτσι. Μόλις η κυβέρνηση θα πηγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Μόλις βλέπει ότι έχει ένα περιθώριο εδώ ή ότι εκεί δεν έχει λυθεί ένα θέμα και χρειάζεται μια λύση, θα προσπαθεί να κάνει αυτό. Ο Μητσοτάκης έχει πολλά σαμαράκια να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Ναι, νομίζω ναι. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι άνθρωπος που θα σου πει κάτι ή θα πει, θα εξαγγείλει κάτι χωρίς να στηρίζεται αυτό σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και χωρίς να έχει και μικρό χρόνο εκτέλεση. Δεν σου λέει θα μοιράσω λεφτά χωρίς να τα έχει τα λεφτά. Ναι. Έτσι, δεν συχαίνεται αυτό που έχουμε ονομάσει λαϊκισμό. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το στυλ, αν μάλιστα. θέλουν να το πολεμήσουν. Και δυστυχώς εμένα, και κλείνω με αυτό αν μου επιτρέπετε, ναι. αυτό που με ανησυχεί περισσότερο απ' όλα είναι αυτό που λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλουν να κάνουν αν κερδίσουν. Τι λένε, θα καταργήσω αυτό εκείνο, λένε 15-20 πράγματα. Θα ξαναφέρω μια κατάσταση και την εξηγούν πώς θα την ξαναφέρω. Αν δεις την εικόνα που σου περιγράφουν, ναι. είναι μια κατάσταση κρίσης, μια κατάσταση όπου η Ελλάδα θα βρεθεί πάλι μπροστά στην καταστροφή και κυρίως θα απομακρυνθεί από αυτό που κάνουν όλα τα άλλα κράτη. Γιατί εδώ ένα πράγμα που κάνει πολύ καλά ο Μητσοτάκης είναι ότι συντονιζόμαστε. Ναι. Βλέπουμε που πάνε οι άλλοι, πάμε και εμείς. Δεν πάμε εμείς, έρχονται οι άλλοι, όπως ναι. έγινε με το διαβατήριο. Ναι. Το να λένε ότι η Ελλάδα θα ξαναγίνει κάτι το ξεχωριστό είναι σαν να λένε ότι η Ελλάδα θα ξαναπέσει σε αυτή την κατάσταση που βρεθήκαμε το 2015. Το να το λένε όμως τώρα με την εμπειρία του 2015, με συγχωρείτε, είναι. Ξεπερνάει τα όρια του ανεκτού. Μάλιστα. Είναι τραγικό για τη χώρα να είναι η μείζον αντιπολίτευση και δυστυχώς μερικές φορές να σέρνεται και η ελάσσον αντιπολίτευση σε ένα σχήμα όπου λέει ότι η Ελλάδα θα ξαναμπεί σε κρίση. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κύριε πολύ. Κύριε Παπανδρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.